Κύριε Μονθέ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Με προσωπικό ασφαλείας σήμερα το νοσοκομείο μας. Ναι, ούτως ή άλλως τις πιο πολλές μέρες με προσωπικό ασφαλείας δουλεύουμε δυστυχώς πλέον. Λόγω της έλλειψης προσωπικού, προστελέχους, ναι. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να δουλεύουμε κι εμείς σωστά και να μην παρέχουμε τις σωστές υπηρεσίες στους πολίτες. Τώρα, μέσα σε αυτήν την κατάσταση έρχεται τώρα και αυτή η υπόθεση με την αξιολόγηση, που εκ των πραγμάτων είναι το σύστημα το οποίο πάνε να εφαρμόσουν είναι ένα άδικο σύστημα. Γιατί βάζει υποχρεωτικά ποσοστά σε κάθε κατηγορία, με αποτέλεσμα αυτό να εγκλωβίζει, αν ισχύσει η αξιολόγηση, θα εγκλωβιστούν συνάδελφοι που δεν αξίζουν να πάρουν έξι, θα εγκλωβιστούν αναγκαστικά λόγω των ποσοστών. Για να το δώσουμε να το καταλάβει πιο πάνω ο κόσμος, σκεφτείτε ένα καθηγητή που μπαίνει μέσα στην τάξη και λέει στους μαθητές του ότι φέτος από τις βαθμολογίες που θα βάλω θα πάρει κάτω από τη βάση αναγκαστικά το 15%. Αυτό θα είναι άδικο για τους μαθητές, γιατί μπορεί αυτοί που αξίζουν κάτω από τη βάση να μην είναι το 15%, να είναι το 5%, να είναι το 10%. Ναι. Ή φανταστείτε στις Πανελλήνιες που δίνουν οι μαθητές να έμπαινε κάθε χρόνο μια ποσόστοση που να έλεγε ότι από 19 μέχρι 20 θα πάρει μόνο το 20% των μαθητών. Δεν θα ήταν αυτό άδικο για τους όλους τους αριστούχους, αν βρισκόταν περισσότεροι. Σαφώς. Αυτά λοιπόν τα ποσοστά έτσι όπως μπαίνουν δείχνουν ότι η αξιολόγηση δεν είναι αξιόπιστη, δεν είναι σοβαρή, δεν είναι αξιοκρατική κυρίως. Εμείς, αν δεν υπήρχε και ο εγκλωβισμός αυτός στα ποσοστά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με την αξιολόγηση. Και θα ζητάγαμε και ζητάμε να γίνει αξιολόγηση σε όλους στο δημόσιο τομέα. Γιατί πολλοί από εμάς έχουμε μπει με ΑΣΕΠ στις δουλειές μας και με άλλες διαδικασίες αξιολόγησης πιο πριν. Και όμως βλέπουμε ότι έχουμε μια δημόσια διοίκηση όπου οι πρόεδροι οικονομικών προσώπων, οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, διάφορα στελέχη της δημόσιας διοίκησης διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση χωρίς αξιολογικά κριτήρια. Και στη δική μας την περίπτωση εδώ στα νοσοκομεία, στην κορυφή της κλίμακας αξιολόγησης βρίσκονται οι διοικητές των νοσοκομείων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κομματικά και όχι με αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, αυτός ο βασικός που βρίσκεται στην πυραμίδα της αξιολόγησης και από αυτόν εξαρτάται ουσιαστικά η αξιολόγηση από πάνω μέχρι κάτω, είναι κάποιος ο οποίος ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί με αξιοκρατία στη θέση αυτή. Δεν μιλάμε συγκεκριμένα για το δικό μας διοικητή, μιλάμε για όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. Οπότε μπαίνει και σοβαρό θέμα αξιοκρατίας στο αν είναι αξιοκρατική ή όχι αυτή η αξιολόγηση και το κατά πόσο θα επηρεάζεται από τις βουλήσεις των εκάστοτε κομμάτων που κυβερνούν. Ειδικές δηλαδή, προτάσεις για την αξιολόγηση, κύριε Μασάκη, ποιες είναι, γιατί δεν είστε κατά της αξιολόγησης, αλλά όχι να γίνει με τον τρόπο αυτό. Εμείς θέλουμε να γίνει η αξιολόγηση, σας ξαναλέω, σε όλο το δημόσιο τομέα και για τους διοικητές των νοσοκομείων και για όλους να υπάρχει αξιοκρατία και αξιοπιστία. Και όχι τώρα που πάνε και περιορίζουν και προσπαθούν να περιορίσουν την αξιολόγηση μόνο στους απλούς εργαζόμενους. Και από εκεί και μετά το υπόλοιπο σύστημα της δημόσιας διοίκησης μένει ανέπαφο. Και επίσης το μεγάλο μας ζήτημα είναι τα ποσοστά που σας ανέφερα προηγουμένως, τα οποία εκ των πραγμάτων τα ποσοστά δημιουργούν την αίσθηση της αδικίας σε αυτό το σύστημα και της μη ύπαρξης αξιοκρατίας. Νομίζω ότι κάθε σοβαρός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το επεξεργαστεί αυτό στο μυαλό του τι ακριβώς είναι τα ποσοστά, ένα προαποφασισμένο αποτέλεσμα πριν γίνει καν η αξιολόγηση, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι δίκαιο για τους εργαζόμενους. Από εκεί μετά, βεβαίως και πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και στους φορείς και στους εργαζόμενους, αρκεί να υπάρχουν και στόχοι και να υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια. Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει καθόλου κάποια κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται αξιολόγηση. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή, κύριε Μονσάκη, έχετε κάποια εικόνα για τη σημερινή συμμετοχή, την κινητοποίηση, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και προηγουμένως ότι εμάς το δικό μας το νοσοκομείο σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί με ποσοστό με προσωπικό ασφαλείας. Γιατί δηλαδή και να θέλουν οι συνάδελφοι να απεργήσουν δεν μπορούν. Παρ' όλα αυτά εκτιμούμε ότι υπέρ του προσωπικού ασφαλείας υπάρχει και ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό συμμετοχής και τώρα περιμένουμε να δούμε και τη συμμετοχή στους συναδέλφους στη συγκέντρωση που θα έχουμε σε λίγο στην είσοδο. Πολύ ωραία. Από εκεί μετά από αύριο ακολουθούμε την οδηγία της ΑΔΔΗ, την απόφαση της ΑΔΔΗ και της Ομοσπονδίας μας στα δημόσια νοσοκομεία και θα συλλέγουμε τα φύλλα αυτοαξιολόγησης των συναδέλφων που θα παραλαμβάνουν από το γραφείο προσωπικού έτσι ώστε να μπλοκάρουμε την όλη διαδικασία και τα φύλλα μετά να μην πάνε στους αξιολογητές για να γίνει η αξιολόγηση. Αυτή είναι μια
διαδικασία που ακολουθείται πανελλαδικά σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Θέλω να σας εκφράσω την ενόχλησή μας που το πρωί είδα στην τηλεόραση να παρουσιάζουν κάποιοι το μαύρο άσπρο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουν να εξοδόγηση και ότι τελικά πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και ποιοι είναι αυτοί που αρνούνται κτλ. Εμείς αρνούμαστε ένα άδικο σύστημα όπως είναι αυτό. Ένα άδικο σύστημα το οποίο έχει αποτελέσματα από πριν. Είναι μια προαποφασισμένη αξιολόγηση. Πολύ. Αν δεν ήταν προαποφασισμένοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και βέβαια να σας πω και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν και δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά γιατί θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν αρνητικά το δημόσιο. Δεν θέλουμε να προστατεύσουμε ούτε τους τεμπέληδες ούτε τους ανίκανους. Έτσι. Αλλά δεν θέλουμε μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλώρα. Αυτό είναι το άδικο. Να βρεθούν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι εργατικοί σοβαροί και εντάξει τη δουλειά τους να βρεθούν λόγω της ποσόστασης μαζί με τους ανεπαρκείς. Αυτό είναι άδικο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μωσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή και αγωνιστική μέρα να έχετε. Καλημέρα.